στενεύει ο κλοιός για τη γυναίκα με το βιτριόλι. Οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους την εικόνα της από κάμερες ασφαλείας, την καταγεγραμμένη φωνή της όταν τηλεφώνησε στην εταιρεία ταξί, ενώ πλέον γνωρίζουν και τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποίησε. Το Βήμα της Κυριακής αποκαλύπτει το σκίτσο της γυναίκας με το βιτριόλι, όπου φαίνεται να το μεταφέρει σε μπλε παγούρι, η ίδια φοράει πιθανότατα περούκα, μαύρα γυαλιά, χειρουργική μάσκα, γάντια, καπαρτίνα και σακίδιο πλάτης. Αυτό το σκίτσο δεν το έχει δει η Ιωάννα και δεν ξέρω κατά πόσο και πότε θα της το δείξουν. Θα υποβληθεί εκ νέου σε δύο νέες επεμβάσεις και αναμένουμε να πάνε όλα καλά. Η γυναίκα με το βιτριόλι πήγε στην Καλυθέα για να στήσει ενέδραση στην 34χρονη χρησιμοποιώντας λεωφορείο της γραμμής. Αποβιβάστηκε σε στάση πολύ κοντά στα γραφεία της ασφαλιστικής εταιρείας που εργάζεται 34χρονη. Μπήκε στο κτίριο και περίμενε την Ιωάννα. Μετά την επίθεση, κινήθηκε αριστερά από την είσοδο του κτιρίου, διέσχισε τρέχοντας τη λεωφόρο Θησαίος, πέρασε το διάζωμα και έφτασε στο ταξί που την περίμενε 500 μέτρα πιο μακριά από την άλλη πλευρά του δρόμου. Νομίζω ότι οι έρευνες της αστυνομίας θα επεκταθούν. Και θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα βρεθεί η άκρη του νήματος και θα υπάρχει η σύλληψη της δράστηδος. Όπως αποκαλύπτει το Βήμα της Κυριακής, σκόπευε να πραγματοποιήσει την επίθεση μία ημέρα νωρίτερα. Ωστόσο, η 34χρονη γλίτωσε την πρώτη φορά επειδή έφτασε η δουλειά της λίγα λεπτά πιο νωρίς. Η οδηγός του ταξί μετέφερε και τις δύο φορές τη γυναίκα με το βιτριόλι κοντά στη λεωφόρο Ηλιουπόλεως σε νότια περιοχή του Παγκρατίου. Στη συγκεκριμένη περιοχή έχει γίνει έρευνα για να διαπιστωθεί αν είχε κατάλημα ή αν την παρέλαβε από το σημείο άγνωστος συνεργός της. Στο μικροσκόπιο της ασφάλειας έχουν μπει το κινητό της 34χρονης και οι συνομιλίες της στα social media. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις είναι οι βασικές ύποπτες. Η μία γυναίκα είναι αλλοδαπή αλλά έχει ισχυρό άλοθη, η δεύτερη ανήκει στο περιβάλλον της, ενώ η τρίτη φαίνεται ότι είχε διαφορές με την Ιωάννα.